Καλησπέρα, δεχμά να εκτιμήσω τα εδώ και έχω το Xiaomi Mi 11 Lite 5G στα χέρια μου. Γύρω στα 400 αυρουλάκια θα έρθει, λίγο πάνω λογικά. Καλή τιμή για τη συσκευή αυτή τουλάχιστον με βάση τα χαρακτηριστικά. Πάμε να το δούμε όμω λίγο πιο αναλυτικά. Ε, Καταρχά είναι με νέο chipset. Έχουμε τον 780G από την Qualcomm, σαν Dragon επεξεργαστή. έχουμε εκδόσει με 6 και 8 GB RAM και από εκεί και πέρα έχουμε γίγα αποθηκευτικό χώρο. Η οθόνη είναι μεγάλη, 6,55 inches, το γαμάτο όμως είναι πως είναι AMOLED με ένα δισεκατομμύριο χρώματα έτσι για να έχουμε να διαλέγουμε. Συμβατή με HDR10+, περιεχόμενο και είναι στα 90Hz, καλή φάση, Full HD+, 1080p2400, πάρα πάρα πολύ καλά. 500 nits στην φωτεινότητα στο τυπικό της, 800 στο αυτόματο όταν πικάρει και 402 ppi πυκνότητα σε pixels. θα το δούμε και στη συνέχεια την οθόνη. Από εκεί και πέρα έχουμε κατασκευή από γυαλί για την πλάτη, το οποίο πάντα είναι έτσι ωραίο και θετικό. Ε, θετικό και έτσι πάει εύκολα βέβαια, αλλά είναι πιο ωραίο στο χέρι και πιο premium. Ε, από εκεί πέρα ο σαρωτός δακτυλικών από το είναι στο πλάι, δεν είναι στην οθόνη, αλλά είναι ένας πολύ πολύ γρήγορος σαρωτής. Σίγουρα θα σε βολέψει, είναι ιδανικό το σημείο γιατί πάντα το δάχτυλο του αντιχειρά μα είναι εκεί. Οπότε είναι πολύ πολύ καλή φάση. Ε, αρκετά λεπτή η συσκευή, 6,8 χιλιοστά πάχο. Εντυπωσιακά λεπτή θα έλεγα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την κατηγορία τόσο λεπτέ ε, ζυσκευέ. 159 ε, γραμμάρια το βάρο τη είναι αρκετά ελαφριά επίση. Οπότε πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Ε, βασικά να πούμε και τι έχει γύρω γύρω. Έχουμε ένα air blaster πάνω. Δεύτερο μικροφωνάκι για active noise cancellation. Από την αριστερή πλευρά δεν έχουμε κάτι. Στο κάτω μέρο έχουμε την θύρα για τι ε, σήμα. Ε, αν θυσιάσουμε τη μία SIM παίρνει και επέκταση με microSD το βασικό μας μικρόφωνο, USB Type-C για φόρτιση και μεταφορά αρχείων και ε, το ε, ηχείο μας, είναι στερεοφωνικό ο ήχος το ακουστικό λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο για να προσφέρει αυτή την αίσθηση του στερεοφωνικού ήχου τέλος πάντων ε, και στο πίσω μέρος έχουμε τις ε, κάμερες έχουμε μια βασική κάμερα στα 64MP f-stop 18 8MP υπερευρυγόνιος φακός F stop f2.2 και 5MP μακροφακός ευστόπ 2,4 με ότο φόκους όμως ε, το οποίο πάντα είναι θετικό δεν είναι καλή φάση αυτή οι 2 MP χωρίς ε, ε, ότο φόκους δεν, είναι τόσο βολική γενικότερα πολύ σπάνια θα πετύχεις ακριβώς την απόσταση για να έχεις εστιασμένη ε, φωτογραφία εδώ είσαι κομπλέ και από κάτω το φλασάκι όμορφο πίσω μου αρέσει και το χρωματάκι αυτό που κάνει με το φως ωραία εσύ στο χέρι Ωραία. Πάμε να δούμε το κομμάτι τη οθόνη. Α, ναι, να πούμε και τα υπόλοιπα βασικά. Έρχεται με μπαταρία 4.250 mAh ε, και φορτίζει στα 33W με Quick Charge ε, ε, 3 ε, Plus ή ε, 4. Να δω τι σημειώσει γιατί την έχω λίγη η ώρα τη συσκευή στα χέρια μου και προλα... τρέχω να προλάβω να κάνω το review 4 Plus ή ε, e Power Delivery 3. Ε, ε, ωραία. Πάρα πολύ ωραία σκηνή. Μου αρέσει, δεν ξέρω. Είναι αρκετά όμορφη και η οθόνη είναι 2,5 δίστινα. Στην... Είναι 2,5 δίστινα. Έχει μια ελαφριά κριτότητα για να είναι πιο ευγενικό στο χέρι. Οκ. Ε, okay. ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ε, έχει Android 11. Το θέλουμε φυσικά, με MIUI 12, ε, Προφανώ ρολάρει πάρα πάρα πολύ καλά και μάλιστα ο Snapdragon 780G είναι πολύ πολύ δυνατό τσιπάκι που θα μα δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να τρέξουμε κυριολεκτικά τα πάντα. Ε, σε συσκευή 500 ευρώ οι επιδόσει που έχει είναι εκτό πραγματικότητα. Ε, πάμε με το κομμάτι τη οθόνη. Ε, έχω τραβήξει και κάποιε φωτογραφίε πριν το ε, review. Πρόλαβα να τραβήξω. Έχουμε τα γνωστά μα βίντεο. να χαμηλώσω κιόλα. Είναι κλειστή περιστροφή. Ναι. Ωραία. Πάρα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο. Μ' αρέσει είναι αρκετά έτσι ρεαλιστικά τα χρώματα. Να δώσω κι άλλο φωτεινότητα. Θα πάει στα 500 γιατί δεν είναι στο αυτόματο. Πολύ ωραία χρώματα. Να δούμε και γωνίες θέασης. Ωραίε γωνίε θέαση γενικότερα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα μας καλύψει απόλυτα. Ε... Και το μέγεθος είναι καλό και τα χρώματα είναι ωραία. Αρκετά ρετσχάβαθια μαύρα, προφανώς AMOLED. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά τα 90Hz είναι ένα plus. Τέλεια και όπως λέω σε κάθε review και το λέω και θα το πω και αυτή τη φορά, ε... Χρειαζόμαστε και καλό ήχο για να χάρουμε έτσι το περιεχόμενό μας. Να βάλουμε κάτι να ακούσουμε. Τα γνωστά. Το ακουστικό παίζει αρκετά δυνατά. Δεν είναι κακός ο ήχος. Οι υψηλές ακούγονται καθαρά Δεν έχουμε πολλές παραμορφώσεις Να βάλω και κάτι άλλο Ναι, και το μπάσο φαίνεται δυνατό. Νιώθεις μια δόνηση στη συσκευή. Γενικά έχει καλό ήχο. Καλή φάση. Ε, Όντω τηλεφωνικό ήχο. Νομίζω θα μα καλύψει σε ό,τι και χρειαστούμε και η ένταση είναι αρκετά καλή. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιώσει το καινούργιο που έχω επινοήσει για τι συσκευέ το τεστ, το τεστ του Γέρα. Γιατί δεν έχω κάνει μπάνιο μαζί του για να δω αν θα ακούω όταν έχω τα νερά δεξιά και αριστερά. Βασικό τεστ. Ε, αλλά νομίζω είναι αρκετά δυνατό οπότε δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Πάρα, πάρα, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το κομμάτι τη κάμερα. Ε, Θυμίζω είναι πως είναι αρκετά ικανή η κάμερα, να έρθει εδώ πέρα ο Mandalorian. Ωραία. Έχει λειτουργία μακρο. Βέβαια πρέπει να πας εδώ πέρα. Δεν θα πω ότι είναι το ιδανικό μενού αυτό της κάμερας. Αλλά δουλεύει, εντάξει. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Φαίνεται εδώ πέρα όλα και το, ε, το χνούδι από κάπου που έχει μαζέψει η μινιατούρα. Φαίνονται και οι γραμμέ τη εκτύπωση. Πάρα πάρα πολύ καλά η, το μάκρο. Εδώ εστίασε στο όπλο πίσω. Εδώ είναι χωρί μάκρο και πάλι μια χαρά. Και εδώ είναι κάποιο φωτογραφίε που έχω τραβήξει με τα φώτα του στούντιο κλειστά με τον μόδο φωτισμό μόνο. Εγώ δεν έβλεπα εδώ πέρα. Έχει παρουσία θορύβου, προφανώ θα είναι πολύ σκοτεινά, αλλά έχει βγάλει ωραία χρωματάκια. Μια χαρά. Νομίζω θα είναι κομπλέ εδώ πέρα. Είναι με πολύ contrast. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βγάλει καμιά συσκευή τουλάχιστον αυτή τη κατηγορία. Εδώ είναι με νύχτα πάλι night mode. Μια χαρά. Και εδώ σε χαμηλό φωτισμό πάλι υπάρχει παρουσία θορύβου. Είναι και μάκρο, είναι από τον 5 MP αστέρα που είναι πιο σκοτεινό. Οπότε, όπω και εδώ, εντάξει, είναι πολύ ανεκτό. Εδώ πέρα που είναι με το κανονικό. Θα πω τον 64 MP, η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη. Ε, αρκετά καλό δυναμικό έμπρο παρόλα αυτά. Φωτισμένο και ο ουρανό και σωστά τονισμένα τα σύννεφα και οι πολυκατοικίε και όλα. Ε, αρκετά καλή λεπτομέρεια. Δεν έχουμε πολύ θόρυβο. Εδώ είναι μάκρο έξω σε καλό φωτισμό, αρκετά καλά. Και εδώ είναι κάποιες καραντινοφωτογραφίες. Δεν μπορούσα να το πάρω και να πάω πιο μακριά, οπότε τράβηξα εδώ τριγύρω. Μια χαρά. Νομίζω ότι είναι αρκετά ικανή η κάμερα, ειδικά για αυτήν την κατηγορία, ωραία χρώματα. Πετυχαίνει πολύ ρεαλιστικά χρώματα γενικότερα. Και εδώ πέρα που είναι υπερευρυγόνιος, παρότι είναι μόνο 8 MP και έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι αρκετά τα 8 MP για πολύ καλέ ποιότητε από υπερευρυγόνιο φακό. Εδώ είναι ανεκτά, παλεύεται. Επειδή πιθανότητα δεν έχει πολύ, πολύ ψηλά επίπεδα θορύβου. Εδώ από τα 64 MP, σαφώ καλύτερη ποιότητα. Εδώ οι κλασικέ καραντινό φωτογραφίε. Μάκρο. Αρκετά καλά. Μάκρο. Και εδώ πέρα έχουμε από το βίντεο κάτι. 4K λοιπόν το... Έλα... Όχι. Εδώ το κοιτάνε λάθος. Ε, κάμερα λοιπόν, 1080p στα 60fps. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχει, μπορεί να μην έχει HDR δυνατό και φοβερό και τρομερό, η σταθεροποίηση παρόλα αυτά δεν είναι τόσο καλή, αλλά το πρόσωπο μου φροντίζει να είναι φωτισμένο σωστά και ασκέει το φωτο πίσω, ούτω ή άλλω στη selfie κάμερα το πρόσωπό μα είναι που μα ενδιαφέρει να είναι καλά φωτισμένο. Φανταστείτε να πίσω πανέμορφα, αλλά και εγώ να ήμουν μαύρο, να μην φαίνω τίποτα. Οπότε πάρα πολύ καλά. Και εδώ πέρα είναι 4K. Καλή σταθεροποίηση. Αρκετά καλή θα έλεγα. Και η εστίαση είναι πολύ γρήγορη. Οπότε θα είμαστε κομπλέ. Και εδώ πέρα να πω πιο κοντά έτσι λήψεις. Εδώ εστιάζει πίσω, είναι πιο δύσκολο πάμε εδώ πέρα που είναι πιο καλά. Ναι και το μακρο βίντεο φαίνεται αρκετά Καλό. Ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και εδώ πέρα υπερευρυγόνιος, υπερευρυ... όχι, εδώ πρέπει είναι δύο επί, ναι, δύο επί, και ευρυγόνιος, πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Παρότι δεν είναι και φοβερό ο φωτισμό, ε, απογευματάκι ήταν όταν βγήκα και τη τράβηξα, είναι κομπλέ. Και από την εμπρόστια έχει ένα έτσι, μου έχει περάσει ένα make-up, ε, αλλά είναι μια χαρά αρκετά καλή λεπτομέρεια στα μουσια τουλάχιστον και το, αυτό το κλασικό τέτοιο μουσικό που έχω εγώ. Ωραία, εδώ δεν έχει καθαρίσει τον ε, φακό. Αυτά από την κάμερα φαίνεται ικανή κάμερα, να, όπως είναι ικανή κάμερα από τις πολύ καλές που έχουμε δει σε αυτήν την κατηγορία, οπότε νομίζω θα σας καλύψει 100% χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πάμε στο κομμάτι των επιδόσεων. Ε, έχουμε τρέξει φυσικά τα benchmarks, κάποια από τα benchmarks τουλάχιστον. 524.596 στο του πολύ πολύ δυνατό σκοράκι. Ε, είναι πρακτικά σημαίνει ότι τουλάχιστον στο κομμάτι των γραφικών, γιατί βλέπουμε και GPU είναι κατά δυνατό σκορ ε, είναι πολύ δυνατό, πρακτικά θα μπορεί να τρέξει τα πάντα, χωρίς κανένα απολύτως θέμα. 2.914 στο Geekman στο Multicore Score, 7.99 στο Single. Μου θυμίζουν σκοράκια περσινή και προπέρσινη ναυαρχίδα, το οποίο είναι εντυπωσιακό για μια συσκευή μεσαία κατηγορία. Πολύ, πολύ να τσιπάκι ο Snapdragon 780G. 3.144 στο Wildlife Unlimited. Πολύ, πολύ δυνατό σκορ για την κατηγορία. Το καλύτερο που έχουμε δει τελευταία. Και εδώ είναι στο stress test. έπεσε η επιδόση πέρα στο 77,6% όμως το χειρότερο τεστ, δηλαδή το χειρότερο ήταν 2434. Πολύ, μα και είναι αρκετά δυνατό για να το έχει πρακτικά τα πάντα, ακόμα και αν η συσκευή λιγάκι ζεσταθεί και κάνει λίγο throttling. Αυτά και από τα benchmarks. Μιλάμε για μια πολύ δυνατή συσκευή. Δεν θα έχουμε θέμα να κάνουμε το παραμικρό μαζί τη. Οπότε θα μα καλύψει στο 100, τα 100%. Δυστυχώς δεν μπορώ να τρέξω κάποιο τεστ για την μπαταρία, αλλά από ό,τι φαίνεται τη μέρα την βγάζει με πολύ μεγάλη ευκολία και η φόρτιση είναι αρκετά γρήγορη, με το 33W θα φορτίσει περίπου σε μία ώρα που είναι αρκετά κόμπλε, μισή ώρα θα γίνει στο και πιθανότητα να βγάλει και δύο μέρες με πιο νορμάλ, έτσι πιο μετριασμένη χρήση. Παραδοσιακά η Xiaomi τους ή άλλως μας έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα από το, στο θέμα της ε, μπαταρίας. Αυτά λοιπόν από το Mi 11 Lite 5G, 5G το τονίζω γιατί αυτή είναι η έκδοση, η 4G έκδοση έχει, είναι λίγο πιο ε, και διαφορετικό chipset και η κατασκευή πίσω δεν είναι γυαλή, είναι πλαστικό, έχει κάποιες έτσι διαφορές. Σύντομα θα έρθει και στα καταστήματα, οπότε νομίζω πως είναι κάτι που θα πρέπει να κοιτάξετε. Αυτά λοιπόν από μένα, σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up, σαν δεν έχετε κάνει ήδη. Ε, πριν λίγο έβλεπα ότι το 70% όσων βλέπετε τα βίντεο δεν έχετε κάνει subscribe, να πάτε να κάνετε subscribe τώρα, για καμπανάκι, για ειδοποίησεις. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.